σε αγώνα για την ειρήνη καλεί τους πολίτες ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, διοργανώνοντας για μια ακόμα χρονιά την Ειρηνοδρομία, μια σειρά δρομικών αγωνισμάτων με αθλητικό αλλά κυρίως συμβολικό χαρακτήρα. Στις 15 Μαΐου του 2016 καλούμε τους πολίτες του Αγίου Δημητρίου αλλά και των όμορων δήμων και όλης της Αττικής να τρέξουν για την ειρήνη, να συμμετέχουν στην ειρηνοδρομία, τον θεσμό που από το 1984 διοργανώνεται στο Δήμο μας στο πλαίσιο των Παναγουλίων, των εκδηλώσεων μνήμης στον αγωνιστή της Δημοκρατίας, τον Αλέκο τον Παναγούλη. Να συμμετέχουν λοιπόν στην ειρηνοδρομία σε αγώνες 2,5, 5 και 10 χιλιόμετρων, για να δώσουν το μήνυμα της πανανθρώπινης αξίας της ειρήνης, που αυτή τη στιγμή όχι μόνο διακυβεύεται, αλλά έχει τεθεί στη γωνία. Η ειρήνη είναι αξία που πρέπει να αγωνιστούμε, να παλέψουμε, να βροντοφωνάξουμε ότι οφείλεται στους πολίτες, οφείλεται στην ανθρωπότητα και αυτή τη στιγμή βάλεται από παντού. Ο πήχης από την περσινή εκδήλωση τοποθετήθηκε πολύ υψηλά, με τους διοργανωτές να προσδοκούν ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή φέτος από δημότες, αθλητές και παιδιά. Είναι η δεύτερη χρονιά της αναβαθμισμένης ειρηνοδρομίας. Φέτος έχει υποστεθεί στο πρόγραμμα των αγώνων και τα 10 χιλιόμετρα, όπου ουσιαστικά ήταν αυτή η διαδρομή που μας ενέταξε στο επίσημο καλαντάρι του ΣΕΓΑΣ, νέα σχεδία των μεταλλείων της ειρηνοδρομίας. Η αναφορά τους έχει να κάνει με το Στρογγυλό. Το Στρογγυλό είναι ένα γυμνάσιο στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, ένα εξαιρετικό αρχιτεκτόνημα του αρχιτέκτονα Ζενέτου και είναι σημείο αναφοράς για το Δήμο μας και για την ειρηνοδρομία σοβαρά. Βάζει έτσι μια σοβαρή υποψηφιότητα να την αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο. Στην προσπάθεια συνδράμουν με την ενεργή παρουσία τους πρωταθλητές και ολυμπιονίκες. Με την παρουσία μου εδώ ουσιαστικά θέλω να παροτρύνω τον κάθε δημότη του Αγίου Δημητρίου να σηκωθεί από τον καναπέ του και να τρέξει στους δρόμους μαζί μας με σκοπό όλοι να αγωνιστούμε για την ειρήνη και πόσο μάλλον τα μικρά παιδιά να σηκωθούν από τους υπολογιστές. Εμείς έχουμε μάθει μέσα από τα αθλήματά μας να πολεμάμε, να αγωνιζόμαστε και να προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Και όλο αυτό το έχουμε μάθει να το πραγματοποιούμε μέσα σε πλαίσια τα οποία όμως έχουν να κάνουν με ιδανικά, με κανόνες που έχουν να κάνουν με το σεβασμό, με το αγωνίζεσαι και το σέβομαι τον αντίπαλό μου ή τον συνάνθρωπό μου. Σκοπός αυτής της διοργάνωσης είναι ο πολιτισμός μας και είναι πάρα πολύ σημαντικός και πρέπει όλοι να το δούμε ως κίνητρο για να συμμετέχουμε σε αυτήν εδώ τη διοργάνωση. Η φετινή ειρηνοδρομία διοργανώνεται από το Δήμο Αγίου Δημητρίου, την Περιφέρεια Αττικής, με τη συνεργασία του τοπικού σωματείου ΟΦΚΑ Οδυσσέας και τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ.